περίπου 75 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, οι οποίες όπως ξέρετε έχουν προκηρυχθεί οι δημοτικές εκλογές για τις 19 ο πρώτος γύρος και τις 26 το ίδιο ισχύει και για τις περιφερειακές, οι ευρωεκλογές είναι για τις 26. Είμαστε σε μια κατάσταση προετοιμασίας, αφενός διότι υπάρχει μια σχετική αλληλογραφία από το Υπουργείο που ζητείται ενημέρωση για τις κάλπες, για τα παραπάνω και για όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τις εκλογές. Αλλά υπάρχει και μια συνεχής ροή ενημέρωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκυκλίους. Αυτό νομίζω το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, την Πέμπτη δηλαδή που μας έρχεται και εφόσον δεν δοθεί κάποια παράταση, όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται να μεταδημοτεύσουν, να μεταφέρουν τα εκλογικά του δικαιώματα, θα πρέπει να μεριμνήσουν, διότι αν δεν το κάνουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και το κάνουν σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν θα ισχύει η μεταδημότευση για τις εκλογές αυτές που ανέφερα πριν από λίγο. Άρα λοιπόν μέχρι 28 Φεβρουαρίου, όποιο ενδιαφέρεται για μεταδημότευση και αποδεικνύοντα τη διετή διαμονή του στον τόπο που θέλει να μεταφέρει τα εκλογικά του δικαιώματα, μπορεί να κάνει την σχετική αίτηση. Αυτό αποδεικνύεται είτε με λογαριασμούς ΔΕΗ, νερού, τηλεφώνου, είτε με μισθωτήρια συμβόλαια, είτε από τις φορολογικές δηλώσεις, γενικά με δημόσια έγγραφα. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι από την πληροφόρηση την οποία έχουμε θα υπάρχουν για την περίπτωση των εθνικών εκλογών κατάλογοι έτερων δημοτών όπως υπάρχουν πάντοτε, θα υπάρχουν και για τις ευρωεκλογές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος είναι στον κατάλογο των ετεροδημοτών, των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών ότι μπορεί να ψηφίσει και για δήμαρχο εκεί. Για δήμαρχο ψηφίζουμε πάντοτε στον τόπο όπου είμαστε εγγεγραμμένοι, εκεί δηλαδή που έχουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα, όχι στον τόπο κατοικίας μας. Αυτό να διευκρινιστεί για να μην δημιουργηθεί παρανόηση. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αν προκύψουν και εθνικές εκλογές, έχουμε 4 κάλπες και στις κοινότητες έχουμε 5 κάλπες, γιατί θα έχουμε και την ανάδειξη για πρόεδρο και συμβούλιο και ήδη υπάρχει έτσι ένας μεγάλος όγκος και εργασίας και όγκος ενημέρωσης που πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση και να ψηφίσουν όλοι όπως πρέπει και σωστά. Από πλευράς του Καλαμάτας να πούμε ότι έχει ξεκινήσει σχετική προετοιμασία και με την ενημέρωση από τις εγκυκλίους αλλά και με την τακτοποίηση όλου του εξοπλισμού και του υλικού που θα απαιτηθεί.